Η αναπληρώτρια καθηγήτρια της νεφρολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, κυρία Παπαγιάννη, θα μας μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, στο οποίο έχει και σημαντική μάλιστα εμπειρία, προεκλαμψία-εκλαμψία. Τις ερωτήσεις, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Ξεκινάμε αμέσως τις ερωτήσεις. Κριτήρια βαριάς προεκλαμψίας είναι συστολική αρτηριακή πίεση πάνω από 160 μιλιγκράμμ υδραργύρου σε δύο περιπτώσεις με διαφορά τουλάχιστον 6 ωρών, λευκοματουρία πάνω από 3,5 γραμμάρια το 24ωρο, αιμοπετάλια κάτω από 150.000 και τρασαμινάσεις μεγαλύτερες από το τριπλάσιο από το ανώτερο φυσιολογικό. Η εμφάνιση της λευκοματουρίας συνήθως για την προεκλαμψία ισχύει. Η εμφάνιση της λευκοματουρίας συνήθως προηγείται της υπέρτασης. Τα επίπεδα του ουρικού οξέως είναι καλός προγνωστικός δείκτης ανάπτυξης της νόσου. Ο GFR είναι μειωμένος κατά 30-40% σε σύγκριση με φυσιολογική κύηση ειδικής ηλικίας. Η παρουσία εδήματος είναι απαραίτητη για τη διάγνωσή της. Σχετικά με τη χορήγηση ασπιρίνης για την πρόληψη της προεκλαμψίας ισχύει. Συστήνεται έναρξή της μετά από την 16η εβδομάδα της χύσης, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής της, ενδείκνυται μόνο σε γυναίκες μέτρου υψηλού κινδύνου, προς υψηλού κινδύνου, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καθυστέρησης ενδομήτριας ανάπτυξης του νεογνού. Σχετικά με τη χορήγηση αντιπερτασικών στην προεκλαμψία ισχύει. Συστήνεται συνήθως έναρξη αν η συστολική αρτηριακή πίεση είναι 150 με 160. Πίεση στόχος είναι συστολική 120 έως 30 και διαστολική 80 με 90. Τα διουρητικά δεν αντεδείκνυται. Οι αναστολές του μετατρεπτικού ενζύμου της αγκιοτεσίνης δύναται να χορηγηθούν μόνο μετά από την 28η εβδομάδα της κύησης. Ευχαριστώ και ξεκινάμε αμέσως. Μόνο να σημειώσω άρα κάτι, κύριε Πρόεδρε. Άρα έχετε πολύ σημαντικό πρόβλημα, πρέπει να τα πείτε πολύ καλά. Ναι, ότι ξεκινάω πάρα πολύ χαμηλά. Μα πάρα πολύ χαμηλά. Λοιπόν, να δηλώσω κι εγώ ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων. Ξέρουμε ότι η προεκλαμψία είναι η συστηματική νόσος, θεωρείται σήμερα, που εμφανίζεται μετά την 20η εβδομάδα της κύησης και χαρακτηρίζεται από αρτηριακή υπέρταση και λευκοματουρία. Επιπλέκει παγκόσμια το 5 με 8% των κύσεων και αποτελεί ακόμη και στον 21ο αιώνα κύρια αιτία μητρικής και νεογνικής νοσηρότητας και θνητότητας. Ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης χαρακτηρίζεται ως πρώιμη όταν είναι κάτω από 34 εβδομάδες που είναι και πιο βαριά, πριν προτελειόμενη όταν είναι κάτω από 37 και τελειόμενη όταν είναι σε ηλικία 37 εβδομάδων και πάνω. Δεν υπάρχει μέτρια προεκλαμψία. Υπάρχει ήπια που είναι στο 75% των περιπτώσεων και βαριά που αποτελεί το 25% των περιπτώσεων. Τα κριτήρια της προεκλαμψίας είναι συστολική αρτηριακή πίεση μεγαλύτερη ίση από 140 και διαστολική μεγαλύτερη ίση από 90, τουλάχιστον σε δύο μετρήσεις σε διάστημα μεγαλύτερο από 6 ώρες και μικρότερο από 7 μέρες, η λευκοματουρία μεγαλύτερη ίση από 300 μιλιγκράμμ το 24ωρο. Σε δύο γενικές ούρων και αυτές σε διάστημα 4-6 ώρων. Να σημειώσουμε όμως ότι υπάρχουν και άτυπες εκδηλώσεις. Το 10-20% των γυναικών με βαριά προεκλαμψία ή εκλαμψία και το 10% με κλινικά ή άλλα ιστολογικά ευρήματα προεκλαμψίας δεν έχουν λευκοματουρία.
Και ενώ το είδημα παραδοσιακά έμπαινε στην τριάδα, λευκοματουρία, υπέρταση και είδημα, δεν αποτελεί πλέον διαγνωστικό κριτήριο, διότι είδημα βρίσκουμε στην πλειοψηφία των φυσιολογικών έγκυων γυναικών και έχει χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα για την ανάπτυξη της προεκλαμψίας. Τα κριτήρια της βαριάς προεκλαμψίας είναι τα ακόλουθα. Καταρχήν, η αρτηριακή πίεση, εφόσον είναι μεγαλύτερη από 160 μιλιμέτρη τραγύρου, ή διαστολική μεγαλύτερη από 110, κατατάσσει αμέσως την προεκλαμψία σε βαριά. Η λευκοματουρία, αν είναι μεγαλύτερη από 5 γραμμάρια, την κατατάσσει επίσης σε βαριά. Και αν εμφανιστούν συμπτώματα ή σημεία από όργανα στόχους, όπως ένα από τα παρακάτω είναι αρκετά, διάταση υπατικής κάψας, τρασαμινάσεις τουλάχιστον διπλάσιες, αιμοπετάλια κάτω από 100.000, ολιγουρία, προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, βαριά καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρίου, πνευμονικό είδημα, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο στη μητέρα. Ξέρουμε, φαντάζομαι, ότι η εκλαμψία είναι προεκλαμψία και ανάπτυξη γενικευμένων σπασμών ή κόμματος σε απουσία άλλης νευρολογικής νόσου. Επιπλέκει το μισό περίπου της 100% των περιπτώσεων της ήπιας και το 2-3% των περιπτώσεων της βαριάς προεκλαμψίας. Η κεφαλαργία είναι το συχνότερο πρόδρομο σύμπτωμα, απαντάται σε ποσοστό πάνω από 70%, και συνήθως εμφανίζεται πριν το τοκετό ή κατά το τοκετό, αλλά μπορεί να εμφανιστεί μέχρι και 4 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Συχνότερα, βέβαια, τις πρώτες 48 ώρες μετά τον τοκετό. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου? Κλασικός παράγοντας κινδύνου είναι ο πρώτος τοκετός. Ξέρουμε ότι είναι νόσος των πρωτοτόκων. Η μεγάλη ηλικία, το αν η έφηβη είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Η πολυδημική ισικυδατιδώδης μύλη, και μάλιστα όσο περισσότερα είναι τα έμβρια, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος προεκλαμψίας. Η προεκλαμψία σε προηγούμενη κύηση ή η προεκλαμψία σε συγγενή πρώτου βαθμού. Μεγάλο διάστημα μεταξύ των δύο κυήσεων, πάνω από 10 χρόνια. Ο χρόνος της προηγούμενης έκθεσης στο συγκεκριμένο σπέρμα που θα καταστήσει μια κυρία έγκυο, φαίνεται όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο προστατεύει. Το ιστορικό του συζύγου έχει επίσης μεγάλη σημασία. Πρέπει να παίρνουμε καλό ιστορικό. Ο σύζυγος, ο οποίος είναι προϊόν προεκλαμπτικής μητέρας ή που έκανε προεκλαμψία στη γυναίκα του, στην προηγούμενη γυναίκα του, μας βάζει αμέσως σε διπλάσιο κίνδυνο. Και τέλος, παράδοξα, υπάρχει μικρότερη συχνότητα ανάπτυξης προεκλαμψίας σε καπνίστριες, χωρίς όμως να σημαίνει ότι πρέπει να καπνίζουμε, διότι το κάπνισμα συσχετίζεται με βαριές επιπλοκές από το κύημα. Από εκεί και ύστερα, η συνοξυρότητα της μητέρας, νοσηρή παχυσαρκία, διαβήτης πριν και κατά την κύηση, χρόνια υπέρτιση νεφρικής νόσος, κυρίως αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο αλλά και άλλες διαταραχές της πήξης, χρόνια αυτοάνωσα νοσήματα όπως ο λύκος, πρόδρομος πλακούντας ή εμβρυϊκός θάνατος σε προηγούμενη κύηση αυξάνουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη προεκλαμψίας. Την προεκλαμψία την ξέρουμε από τα χρόνια του Ιπποκράτη. Δυστυχώς όμως η παθογένειά της ακόμη και σήμερα δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένη. Και αυτό οφείλεται γιατί η νόσος είναι πολυπαραγοντική και στην παθογένειά της συμμετέχουν ανοσολογικοί, γενετικοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες και βιοχημικοί παράγοντες τόσο της μητέρας όσο και του εμβρίου. Και γι' αυτό το λόγο έχει ονομαστεί νόσος των θεωριών, λόγω των πολλαπλών υποθέσεων που προτάθηκαν για την ανάπτυξή της και που αντανακλούν τη σύγχυση σε ό,τι αφορά τους παθογενετικούς μηχανισμούς. Ξέρουμε βέβαια ότι το κύημα θεωρείται ένα αλλομόσχευμα, το οποίο επιβιώνει σε μια επιτυχημένη κύηση, αντίθετα σε όλους τους κλασικούς νόμους της ανοσολογίας. Και αυτό οφείλεται στο ότι οι τροφοβλάστες εκφράζουν κάποια ιδιαίτερα HLA τάξης 1, τα G και τα C, τα οποία δεν αναγνωρίζονται από τα TAF λεμφοκύτταρα της μητέρας. Υπάρχουν λίγα λεμφοκύτταρα της μητέρας στον πλακούντα, αλλά από τους φυσικούς φωνείς, οι οποίοι συσσωρεύονται πρώιμα γύρω από τους τροφοβλάστες και εξαφανίζονται στο τέλος της κύησης, αλλά σε ανάπτυξη προεκλαμψίας παραμένουν δραστικά, και αυτό οφείλεται για τη στροφή, όπως θα δούμε, της ανοσιακής απάντησης προς TH1. Έχουμε φλεγμονώδη απάντηση. Ας σημειωθεί ότι αυτοί οι φυσικοί φωνή στη μήτρα εκφράζουν διαφορετικούς υποδοχείς από τα
τους φυσικούς φωνείς στο περιφερικό αίμα και κρίνουν διαφορετικές κυταροκίνες. Συγκεκριμένα, οι φυσικοί φωνείς της μήτρας δεν είναι κυταροτοξικοί και παράγουν αγγειογενετικούς παράγοντες που δεν παράγουν οι φυσικοί φωνείς στην περιφερική κυκλοφορία. Είπαμε λοιπόν ότι τα αντιγόνα HLA τάξης 1C που υπάρχουν στους τροφοβλάστες αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς στη μητέρα τους, KIR, Killer Immunoglobulin Receptors, και μεταφέρουν σήματα σε αυτούς. Φαίνεται ότι δεν παίζει ρόλο κάποιος συγκεκριμένος πολυμορφισμός, αλλά υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί KIR και HLA τάξης 1 που δεν ευοδώνουν την κύηση. Με αποτέλεσμα την κακή επίδραση στις λειτουργίες των τροφοβλαστών. Αυτό σχετίζεται και με συστηματική ενεργοποίηση, δηλαδή η τοπική ενοσική απάντηση σχετίζεται με συστηματική ενεργοποίηση της φλεγμονώδους αντίδρασης και όπως βλέπουμε σε προεκλαμψία, υπάρχει διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ φλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών κυταροκινών με υπεροχή των φλεγμονωδών κυταροκινών και αυξημένη έκφραση μορίων προσκόλλησης, τα οποία δείχνουν ενεργοποίηση του ενδοθυλίου και ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων. Ανεξάρτητα όμως από το αίτιο που προκαλεί την αρχική βλάβη, η παθολογική εμφύτευση και η αισχαιμία του πλακούντα αποτελεί κύριο μολονότι μη παθογνωμονικό χαρακτηριστικό της προεκλαμψίας, το οποίο οδηγεί σε γενικευμένη ενδοθυλική δυσλειτουργία στην μητέρα, με αποτέλεσμα όχι μόνο την εμφάνιση της υπέρτασης, αλλά και ισχυμικές και νεκρωτικές βλάβες στους νεφρούς, στο ύπαρ και στον εγκέφαλο. Στη διάρκεια του σχηματισμού του πλακούντα, που είναι πρώιμα, αρχίζει από την 6η εβδομάδα και στη 18η εβδομάδα έως 20η έχει ολοκληρωθεί, οι τροφοβλάστες διηθούν το μυϊκό χειοτόνα των αρτηριών και τις μετατρέπουν σε σακοειδείς σχηματισμούς, αυξάνοντας τον διάμετρό τους και μειώνοντας τις αντιστάσεις για να παρέχουν το απαραίτητο οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά τους στο έμβριο για την ανάπτυξή του. Σε προεκλαμψία, υπάρχει μειονεκτική διήθηση από τους τροφοβλάστες, η οποία περιορίζεται στον εγγύς φθαρτό, με αποτέλεσμα τα αγγεία της μήτρας στις πυροειδείς αρτηρίες στο μυομήτριο να παραμένουν στενά και να έχουν αυξημένες αντιστάσεις. Αυτό οφείλεται ότι αδυνατούν οι τροφοβλάστες να διαφοροποιηθούν από επιθυλιακού τύπου σε ενδοθυλιακού τύπου κύτταρα, αλλάζοντας το φαινότυπο των μορίων προσκόλλησης που εκφράζουν, όπως φαίνεται εδώ, σε φυσιολογική κύηση, εκφράζουν μόρια προσκόλληση των ενδοθυλιακών κυττάρων κατχερίνη, βάσκουλα, ενδοθύλιο και βίκαμ, ενώ σε προεκλαμψία δεν τα εκφράζουν. Και αυτά βρίσκονται υπό τον έλεγχο κυταροκινών και αυξητικών παραγόντων. Έτσι βλέπουμε ότι σε προεκλαμψία υπάρχει αυξημένη έκφραση TGF-β3 που αναστέλει τη διήθηση των τροφοβλαστών και μειωμένη έκφραση του Epidermal Growth Factor, η οποία την προάγει. Είναι από πολλά χρόνια γνωστό ότι υπάρχει διαταραχή των αγγειοδραστικών παραγόντων στην προεκλαμψία, δηλαδή υπερτερούν οι αγγειοσυσπαστικοί παράγοντες έναντι των αγγειοδιασταλτικών. Και έχει 40 χρόνια που είδαμε ότι μολονότι τα επίπεδα της αγγειοτεσίνης είναι ψηλά σε φυσιολογική εγκυμοσύνη, η απαντητικότητα είναι χαμηλή, ενώ αντίθετα στην προεκλαμψία και στην υπέρτατη κύηση αυτή χάνεται και υπάρχει αυξημένη ευαισθησία στην αγγειοτεσίνη 2. Πέρασαν 30 χρόνια για να αρχίζουμε να ξεκαθαρίζουμε τους μηχανισμούς. Έτσι βρέθηκε ότι στον ορό προεκλαμπτικών γυναικών υπάρχουν αγωνιστικά αυξημένα επίπεδα αγωνιστικών αυτών των σωμάτων έναντι των αλφα-ταφ υποδοχείων της αγγειοτεσίνης, τα οποία τους ενεργοποιούν, και ότι αυτά προάγουν το οξυδοτικό στρες, προάγουν την παραγωγή πάει, ο οποίος αναστέλει τη διήθηση των τροφοβλαστών και αυξάνουν ένα αντιαγγειογεννητικό παράγοντα, το SFLT, για το οποίο θα πούμε παρακάτω. Και σε ένα πολύ ωραίο πείραμα, ας το πούμε και έτσι, πρόσφατα βρέθηκε ότι αν πάρουμε αυτά τα αντισώματα από έγκυο προεκλαμπτική και τα εγχύσουμε σε πειραματόζωα έγκυα, ότι κάνουμε ένα σύνδρομο παρόμοιο με προεκλαμψία και αυξάνουμε επιπλέον την απόπτωση στο πλακούντα και προκαλούμε καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης. Η πιο συναρπαστική όμως θεωρία και η πιο πρόσφατη είναι η θεωρία των αγγειογενετικών και αντιαγγειογενετικών παραγόντων,
Στον αναπτυσσόμενο πλακούντα παράγονται και αγγειογενετικοί και αντιογενετικοί παράγοντες και φυσικά για να έχουμε το σχηματισμό των νέων αγγείων υπερτερούν οι αγγειογενετικοί. Αυτή η ισορροπία διαταράσσεται σε προεκλαμψία. Δύο αγγειογενετικοί παράγοντες που είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση του φυσιολογικού ενδοθυλίου είναι ο vascular endothelial growth factor και ο placental growth factor, παράγονται και δύο από τον πλακούντα, και αλληλεπιδρούν και δύο με τον receptor, με τον υποδοχέα του VEGF τύπου 1, που λέγεται και FLT. Υπάρχει μια διαλυτή μορφή από την οποία λείπει το διαμεμβρανικό και το κυταροπλασματικό τμήμα, η οποία δρά ως ισχυρός αναστολέας και των δύο, γιατί τους δεσμεύει στην κυκλοφορία. Αυτός ο παράγοντας λοιπόν βρέθηκε αυξημένος σε προεκλαμψία και τόσο πιο αυξημένος όσο πιο πρώιμη και πιο βαριά ήταν η προεκλαμψία και φυσικά επειδή τους δέσμευε τα επίπεδα του ελεύθερου VEGF και placental growth factor ήταν μειωμένα. Βρέθηκε το σημαντικό ότι αυξάνεται βδομάδες πριν από την κλινική εκδήλωση της προεκλαμψίας. Είναι πολύ ψηλά, ήδη 5 εβδομάδες πριν και πάλι όσο πιο βαριά, τόσο πιο ψηλά και ανάλογα τα επίπεδα του placental growth factor που είναι αγγειογενετικός, πέφτανε. Τόσο στον ορό, όπως έδειξα προηγουμένως, όσο και στα ούρα. Και επαναλαμβάνω, όσο πιο πρώιμη και πιο βαριά ήταν η προεκλαμψία που αναπτυσσότανε, τόσο πιο πρώιμα και πιο ψηλά πήγαιναν τα επίπεδα των αντίο αγγειογενετικών παραγόντων και πιο χαμηλά τα επίπεδα των αγγειογενετικών. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας που είναι απαραίτητος για την διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ενδοθυλίου, ο TGFβ1, ο οποίος έχει και αυτός έναν αναστολέα, την ενδογλίνη. Παράγονται και αυτοί από τον πλακούντα, η ενδογλίνη, αυξημένη σε προεκλαμψία, παράλληλα και ανάλογα με τον άλλο αναστολέα, τον SFLT, και πάλι σε βαριά προεκλαμψία πιο ψηλά. Και φαίνεται ότι αν συνδυάσουμε πολλούς μαζί την διαλυτή ενδογλίνη, το διαλυτό FLT και το placental growth factor, δηλαδή αγγειογενετικούς και αντιαγγειογενετικούς, έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία και αυτό φαίνεται λίγο ειδικό για την προεκλαμψία και όχι για την υπέρταση της χύσης που θα πούμε παρακάτω. Και εδώ το ίδιο βλέπουμε, η δεύτερη στήλη είναι η υπέρταση της κύησης, ενώ ιδιαίτερα η pre-term κάτω από 37 εβδομάδες προεκλαμψία σχετίζεται με υψηλά επίπεδα. Και με κακή έκβαση της εγκυμοσύνης, εντός δύο εβδομάδων από τη μέτρησή τους. Και εδώ το ίδιο. Σε σύγκριση με αυτούς που δεν είχαν, με τις γυναίκες που δεν είχαν κακή έκβαση, αυτές που είχαν κακή έκβαση, είχαν πολύ ψηλότερα επίπεδα αντιογενετικών παραγόντων και χαμηλότερα επίπεδα αγγειογενετικών. Και όταν τα σύγκριναν τα επίπεδα αυτά με κλασικούς δείκτες προγνωστικούς, όπως είναι το ουρικό όξι, η κρεατινίνη, οι τρασαμινάσες και η συστολική αρτηριακή πίεση, βρήκανε ότι ο placental growth factor και ο FLT έχουν καλύτερη προγνωστική αξία από όλους τους υπόλοιπους μαζί. Και η χορήγησή τους σε πειραματόζα και του συνδυασμού τους προκάλεσε βαριά ενδοθυλίωση. Φλεγμονή του πλακούντα είχαμε και στις άλλες περιπτώσεις, ενώ μόνο η διαλυτή ενδογλίνη είχαμε, όπως βλέπετε, ήπια. Ο SFLT είχαμε μέτρια, συνδυασμός βαριάς πειραματική ενδοθυλίωση, σημαντική φλεγμονή του πλακούντα, αλλά και το πιο σημαντικό, ισχυμικές και νεκρωτικές βλάβες στο ύπαρ και σχιστοκύτταρα. Δηλαδή, με τη χορήγηση του συνδυασμού, ήμασταν ικανοί να αναπαράγουμε το σύνδρομο HELLP. Πιστεύουμε λοιπόν σήμερα συνοπτικά ότι το αρχικό αίτιο μπορεί να είναι τα αγωνιστικά αυτών τη σώματα ενέντια της αγγειοτυχίνης 2 ή η φυσική φωνή ή γενετική παράγοντα ή το οξυδοτικό στρες. Όλα όμως αυτά προκαλούν μειονεκτική αναδιαμόρφωση των σπυροειδών αρτηριών στο πλακούντα, ισχυμία του, με αποτέλεσμα την αυξημένη έκφραση και έκρηση αντιαγγειογενετικών παραγόντων που προκαλούν όχι μόνο την υπέρταση αλλά και λευκοματουρία και τις άλλες εκδηλώσεις της προεκλαμψίας. Τις κλινικές εκδηλώσεις της προεκλαμψίας, της ήπιας και της βαριάς τις είπαμε, με κύριο την αρτηριακή υπέρταση, η οποία προηγείται της λευκοματουρίας
είναι το πρώτο έβριμα σε μία έγκυο η οποία θα αναπτύξει προεκλαμψία. Και από εργαστηριακά ευρήματα επίσης αναφέρθηκαν. Εκείνο που θέλω να αναφέρω είναι την υπερουρυχαιμία, η οποία κλασικά θεωρούνταν ως προγνωστικός δείκτης, αλλά φάνηκε ότι έχει ανεβαίνει προς το τέλος της σκήσης όλες τις γυναίκες, ακόμη και τις φυσιολογικές, ότι έχει χαμηλή ειδικότητα και ευαισθησία και δεν θεωρείται καλός προγνωστικός δείκτης. Και ότι ενώ η GFR πέφτει σημαντικά σε σύγκριση με γυναίκες με φυσιολογική κύηση ίδιας ηλικίας, περίπου 30-40%, η νεφρική ροή πλάσματος δεν πέφτει τόσο πολύ και η κρεατινίνη δεν ανεβαίνει ιδιαίτερα. Σπάνια έχουμε και μόνο σε πολύ βαριά προεκλαμψία κρεατινίνη ορού πάνω από 1,3. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άτυπες εκδηλώσεις, ότι μπορούν να εμφανιστούν, είναι βέβαια case report σε ηλικία κύησης κάτω από 20 εβδομάδες, μπορεί να έχουμε μόνο υπέρταση, μόνο λευκοματουρία και όχι συνδυασμό τους, και άτυπη εκδήλωση και θεωρείται και πολύ καθυστερημένη εμφάνιση μετά τον τοκετό. Βάλαμε λοιπόν από τι θα χρειαστεί να κάνουμε διαφορική διάγνωση. Κυρίως η διαφορική διάγνωση θα γίνει από τα συχνά, δηλαδή από άλλες υπερτασικές νόσους της κύησης, από τη χρόνια ή προϋπάρχουσα υπέρταση, από την προεκλαμψία σε έδαφος χρόνιας υπέρτασης, από την υπέρταση της κύησης και από την επιδείνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων και καμιά φορά βέβαια αναδρομικά το πότε θα υποχωρήσουν και θα εξαφανιστούν τα συμπτώματα. Έτσι, η προϋπάρχουσα υπέρταση, αν δεν είναι γνωστή και δεν την αναφέρει η ίδια η έγκυος, αναπτύσσεται σε ηλικία κύησης κάτω από 20 εβδομάδες, χωρίς λευκοματουρία, και παραμένει για διάστημα μεγαλύτερο από το 12 εβδομάδες μετά το τοκετό, όταν η προεκλαμψία έχει φύγει. Η προεκλαμψία σε έδαφος χρόνιας υπέρτασης εμφανίζεται λευκοματουρία μετά τις 20 εβδομάδες, σε μία ασθενή που είναι γνωστό ότι έχει υπέρταση, ή έχουμε επιδείνωση ή εμφάνιση ανδεκτικής υπέρτασης ή ανάπτυξη σημείων συμπτωμάτων φυσικά βαριάς προεκλαμψίας. Η υπέρταση της κύησης δεν έχει λευκοματουρία, είναι συνήθως σε ηλικία πάνω από 20 εβδομάδες, αλλά υποχωρεί και αυτή εντός 12 εβδομάδων από το τοκετό. Και τέλος, για να διαφοροδιαγνώσουμε από την επιδείνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου, συνήθως αυτή εμφανίζεται στο πρώτο ήμιση της κύησης και όχι στο τελευταίο, όπως η προεκλαμψία και τα υπόλοιπες. Μπορεί να έχουμε άλλα εργαστηριακά ευρήματα προεκλαμψίας ή συστηματικής νόσου, δηλαδή χαμηλό συμπλήρωμα σε μία άρρωστη που είναι γνωστό ότι έχει συστηματικό ερυθυματόλυδη λύκο ή αυτοαντισώματα. Και κάτι που να μην ξεχνάμε, το ίζημα των ούρων δεν είναι ενεργό στην προεκλαμψία. Επομένως, αν δούμε ενεργό ίζημα ούρων με κυλίνδρους και ερυθρά, σημαίνει ότι έχουμε επιδείνωση υπέρ της επιδείνωσης της χρόνιας νεφρικής νόσου. Και κάτι σημαντικό που βγήκε αυτό το μήνα στο Kidney International, διαφορική διάγνωση προεκλαμψίας από επιδείνωση χρόνιας νεφρικής νόσου, σημαντικός φαίνεται ο ρόλος των αγγιογενετικού FLT και του placental growth factor, και ιδιαίτερα ο συνδυασμός τους είχε 100% ευαισθησία και 100% ειδικότητα στο να διαφοροδιαγνώσει αυτές τις δύο καταστάσεις. Από εκεί και ύστερα η διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει και από άλλα πιο σπάνια, όπως το σύνδρομο HELLP, οι θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, στα οποία θα μας βοηθήσουν τα ειδικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα της προεκλαμψίας και των άλλων νοσημάτων. Τι βάλαμε τη διάγνωση, τι κάνουμε? Προσδιορίζουμε τη βαρύτητα της νόσου, εκτιμάμε την κατάσταση της μητέρας και του εμβρίου και σε αυτό φυσικά μας βοηθάει και ο παρακλινικός έλεγχος. Εκτιμάμε δηλαδή καταρχήν αν η μητέρα είναι σε βαριά προεκλαμψία ή σε ελαφριά, αν έχει διαταραχές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αν έχει εξεσημασμένο είδημα. Από τον παρακλινικό, ιδιαίτερα τα αιμοπετάλια, η κρεατινίνη και οι τρασαμινάσες πρέπει να εξετάζονται ένα μία ως δύο εβδομάδες ή και συχνότερα. Όχι τόσο το λεύκωμα ούρων 24 ώρου, γιατί άπαξ και έχει λευκοματουρία και την κατατάξουμε στο βαριά ή στο ελαφριά, δεν αποτελεί ένδειξη τοκετού μόνο η επιδείνωση της λευκοματουρίας. Επομένως, πολλοί λένε ότι δεν έχει σημασία να το βλέπουμε
και κάθε δύο μέρες. Από το έμβριο, αν έχουμε ήπια προεκλαμψία, καρδιοτοκογράφημα και υπερηχογράφημα δύο φορές την εβδομάδα για να εκτιμήσουμε το βάρος και την ποσότητα του αμνιακού υγρού, σε βαριά προεκλαμψία καθημερινά παρακολούθηση και μην ξεχνάμε ότι η βιταμεθαζόνη για την ορίμανση των πνευμόνων ενδείκνεται σε ηλικιακή στις 24 έως 34 εβδομάδες. Δεν έχουμε πολλά να την κάνουμε την έγκυο τη γυναίκα με προεκλαμψία. Αλλά αυτά εξαρτώνται από την ηλικία κοίησης, την κατάσταση της μητέρας του εμβρίου και τη βαρύτητα. Σε βαριά προεκλαμψία ένδειξη για το κετό ανεξάρτητα από ηλικία κοίησης. Ιδιαίτερα αν η κοίηση είναι πάνω από 34 εβδομάδες. Σε κοίηση μεταξύ 24 και 34 μπορούμε να δοκιμάσουμε να περιμένουμε, εφόσον έχει είτε βαριά λευκοματουρία, είτε καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης, είτε βαριά υπέρταση, αλλά ένα από τα τρία, όχι και τα τρία μαζί, και να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε άμεσα όποτε επιδεινωθεί η κατάσταση της μητέρας ή του εμβρίου, και αν η κοίηση είναι πολύ μικρή, κάτω από 24 εβδομάδες, άμεσα το κετός, διότι σχετίζεται με βαριές επιπλοκές από τη μητέρα και από το έμβριο ή πιθανότητα, ενώ δεν βελτιώνει την πρόγνωση του εμβρίου προσπάθεια παράτασης. Σε ήπια προεκλαμψία, στη συντηρητική αντιμετώπιση και όταν με στόχο να φτάσουμε τις 37 εβδομάδες, οπότε και κάνουμε το κετό. Σε ό,τι αφορά τα αντιπερτασικά, το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να θεραπεύεται η βαριά υπέρταση. Βλέπετε, ο βαθμός είναι ένα α, η καλύτερη ποιότητα που μπορούμε να έχουμε αποδείξεων για την πρόληψη των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων στη μητέρα. Και μάλιστα φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη σημασία η συστολική αρτηριακή πίεση παρά η διαστολική αρτηριακή πίεση. Χαμηλότερα μπορούμε να ξεκινήσουμε αν έχουμε συμπτώματα που σχετίζονται με την υπέρταση, όπως κεφαλαλγή, διαταραχές από το κεντρικό νευρικό ή σε νεαρές γυναίκες οι οποίες ξεκίνησαν με πίεση πολύ χαμηλή, κάτω από 90-75. Αλλά την ήπια έως μέτρια υπέρταση υπάρχει διχογνωμία και συνήθως συνιστούμε να ξεκινάμε, όσο και να σας φανεί μεγάλο, την θεραπεία της υπέρτασης στα επίπεδα 150 με 160 και όχι παρακάτω, εκτός αν υπάρχει κάποια αιτία που ανέφερα, δηλαδή νεαρές γυναίκες που ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά, συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπέρταση ή σημαντική συνοσηρότητα της μητέρας. Και βλέπετε, η πίεση στόχος μας δεν είναι χαμηλή. Είναι 140 έως 150 και 90 με 100 στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και πρέπει να πέφτει προοδευτικά, δηλαδή πρέπει να ακολουθούμε τον κανόνα ξεκινήστε με χαμηλές δόσεις και προχωρήστε αργά, διότι έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με επιπλοκές από το έμβριο η απότομη μείωση της αρτηριακής πίεσης και η υπερρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Εκείνα που είναι πιο καλά μελετημένα και συστήνονται είναι η υδραλαζίνη, λαβεταλόλη και νηφεδιπίνη και μεθυλντόπα σε ήπια υπέρταση, ενώ μετά το τοκετό είμαστε πιο ελεύθεροι. Αντεδείκνεται το νητροπροσικό, γιατί μπορεί το έμβριο να πάθει δηλητηρίαση από κυανιούχα πάνω από χορήγηση 4 ώρες. Η αναστολή του μετατρεπτικού ενζύμου ή ανταγωνιστές των υποδοχέων σε όλη τη διάρκεια της κοίησης αντεδείκνεται και επίσης πρέπει στην κοίηση να αποφεύγουμε τα διουρητικά, διότι παρά το εξεσημασμένο είδημα μερικές φορές, ο εναγκιακός όγκος της μητέρας είναι μειωμένος. Γι' αυτό συστήνεται τη χορήγηση μόνο όταν έχουμε πνευμονικό είδημα, όταν έχουμε στη μητέρα. Η αντιεπιληπτική αγωγή και θεραπεία εκλογής είναι το θηϊκό μαγνήσιο, έχει απόλυτη ένδειξη σε προεκλαμψία και εκλαμψία και συνήθως φτάνει να το χορηγήσουμε, το διακόπτουμε 12 έως 48 ώρες πολύ μετά το τοκετό. Οι επιπλοκές προεκλαμψίας και από τη μητέρα και από το έμβριο είναι πολλές. Επιληπτικές κρίσεις, μυγιοπαθητική, αιμολυτική αναιμία, ενδαγκιακή πήξη, εγκεφαλική αιμορραγία, εγκεφαλικό είδημα, φλοιώδης τύφλωση και από το έμβριο ενδομήτριο θάνατος, καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης, προβλήματα από τον ιατρογενή πρόωρο τοκετό, πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα και έμφρακτο του πλακούντα. Επομένως, πρέπει να την προλαμβάνουμε και να σκεφτείτε ότι παγκόσμια, ακόμη και σήμερα, παγκόσμια βέβαια, περίπου 500.000 θάνατοι γυναικών οφείλονται
σε αυτή την επιπλοκή και παγκόσμια υπερογνωνική και νεογνωνική θνητότητα είναι περίπου 10%. Η εξέλιξη της είναι καλή, συνήθως αποδρά μια αγκιοσύσπαση και ενδοθυλιακή δυσλειτουργία εντός λίγων ημερών. Φεύγει η υπέρταση και η λευκοματουρία συνήθως μετά από 2-6 εβδομάδες, αν και ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών θα έχει μικρολευκοματουρία 1 μέχρι και 7 χρόνια μετά την προεκλαμψία. Πιστεύετε δηλαδή ότι μένει μια μόνιμη ενδοθυλιακή δυσλειτουργία? Η πιθανότητα για υποτροπή είναι τριπλάσια σε γυναίκες με ιστορικό προεκλαμψία σε προηγούμενη κύηση και ιδιαίτερα αν είναι βαριά και αν εμφανίστηκε πρόημα σε μικρή ηλικία κύησης. Και φυσικά και το σύνδρομο HELLP σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο. Από πολλά χρόνια, από 40 χρόνια, βρέθηκε ότι οι γυναίκες που ανέπτυξαν προεκλαμψία βρίσκονται σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο μελλοντικά. Πιστεύουμε, είπαμε, ότι παραμένει μια μένουσα ενδοθυλιακή δυσλειτουργία που τη βάζει την γυναίκα σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση υπέρτασης, για καρδιαγγειακά και ενδεχόμενα η βαριά προεκλαμψία για τελικού σταδίου χρόνια νεφρική ανεπάρκεια στο μέλλον. Υπάρχουν πολλοί προγνωστικοί δείκτες που έχουν εξεταστεί, άλλοι έχουν σχέση με την αιμάτωση του πλακούντα και με τις αγγειακές αντιστάσεις εκεί, δείκτες νεφρικής δυσλειτουργίας, ενδοκρινολογικοί, δείκτες ενδοθυλιακής δυσλειτουργίας, αυξητικοί παράγοντες και οξυδοτικού στρες και τώρα τελευταία μπήκανε και οι προτεομικοί και μεταβολομικοί που αν θέλετε συζητάμε. Δυστυχώς, κανένας δεν έχει φανεί αρκετά αξιόπιστος και ευαίσθητος, ούτως ώστε να είναι κλινικά χρήσιμος στην πράξη σήμερα. Υπάρχει μόνο μία ελπίδα, αυτή που ανέφερα, να συνδυάσουμε αρκετούς παράγοντες μαζί. Τελειώνω με την πρόληψη της ασφυξίας. Εφόσον δεν έχουμε παράγοντα να προβλέψουμε, δεν έχουμε και πολλά για να την προλάβουμε. Η ασπιρίνη είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε ευρέως για πρόληψη. Πολύ καλά, καλός δείκτης, ένα αλφα σύσταση δηλαδή, σε γυναίκες χαμηλού κινδύνου δεν έχει καμία ένδειξη. Δεν προλαμβάνει την προεκλαμψία. Ενδείκνυται μόνο σε γυναίκες μέτριου υψηλού κινδύνου, αλλά δεν επιδρά στη βαρύτητα της νόσου, δεν επιδρά στο βάρος γέννησης, δεν επιδρά στο κίνδυνο καθυστέρησης ενδρομήτριας ανάπτυξης και πρόορης αποκόλλησης του πλακούντα, δεν προλαμβαίνει την εξέλιξη σε βαρύτερη νόσο. Προλαμβαίνει όμως την προεκλαμψία σε γυναίκες μέτριου υψηλού κινδύνου. Συνιστάται η χορήγησή της πρόημα, γιατί και ο πλακούντας αναπτύσσεται πρόημα, τη 12η με 14η εβδομάδα. Δεν έχει νόημα να την ξεκινήσουμε μετά την 16η ή 18η, όταν έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός του. Και διακόπτεται συνήθως 5 με 10 μέρες πριν το τοκετό για να αποφύγουμε την αιμορραγία. Άλλες θεραπείες οι οποίες δοκιμάστηκαν, όπως η συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου και αντιοξυδοτικοί παράγοντες, δεν είχαν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Πολύ υψηλής ποιότητας μελέτες, βλέπετε βαθμός 1α, αρνητικά αποτελέσματα. Συμπερασματικά, η προεκλαμψία είναι συχνή επιπλοκή της χύσης και δυστυχώς ακόμη και σήμερα αποτελεί κύρια αιτία μητρικής και νοσηρότητας νοσηρότητας και θνητότητας. Τα αυξημένα επίπεδα των αγωνιστικών αυτοαντισωμάτων έναντι των υποδοχέων 1 της αγγιοτεσίνης 2. Τα μειωμένα επίπεδα των αγγειογενετικών παραγόντων και τα αυξημένα επίπεδα των αντιαγγειογενετικών παραγόντων φαίνεται ότι συμμετέχουν στην παθογένεια της νόσου. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα απουσιάζουν ευαίσθητοι και ειδικοί προγνωστικοί δείκτες χρήσιμοι στη κλινική πράξη. Και δυστυχώς, η πρώιμη διάγνωση, η στενή παρακολούθηση και η εκτίμηση της κατάστασης της μητέρας του εμβρίου και ο προγραμματισμός του καλύτερου χρόνου για το κετό παραμένει η μόνη αντιμετώπιση. Ελπίζουμε βέβαια ότι κάποιοι από τους καινούριους δείκτες, ο συνδυασμός κάποιων καινούριων δικτών που βρέθηκαν πολύ πρόσφατα, θα μας βοηθήσει στην ανάπτυξη θεραπείων, ούτως ώστε επιτέλους να κάνουμε κάτι περισσότερο στις γυναίκες αυτές από ό,τι κάναμε πριν από 100 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Τις ερωτήσεις, κύριε Παπαγέρη. Λοιπόν, κριτήρια βαριάς προεκλαμψίας. Αρτηριακή υπέρταση πάνω από 160 σε 2 περιπτώσεις με διαφορά τουλάχιστον 6 ωρών. Λευκοματουρία πάνω από 3,5.
αιμοπετάλια κάτω από 150, τρασαμινάσεις μεγαλύτερες από το τριπλάσιο από το φυσιολογικό. Λοιπόν, από 24-92, big success, πρόεδρε. Λοιπόν, η λευκοματούρια πραγματικά πρέπει να είναι πάνω από 5 για να είναι βαριά και όχι πάνω από 3,5. Τα αιμοπετάλια πρέπει να είναι κάτω από 100 και όχι κάτω από 150. Και οι τρασαμινάσεις φτάνει να είναι διπλάσεις από το ανώτερο φυσιολογικό. Επόμενο. Για την προεκλαμψία ισχύει. Η εμφάνιση της λευκοματουρίας συνήθως προηγείται της υπέρτασης. Τα επίπεδα του ουρικού οξέως είναι καλός προγνωστικός δείκτης ανάπτυξης της νόσου. Ο GFR είναι μειωμένος κατά 30-40% σε σύγκριση με φυσιολογική κύηση ίδιας ηλικίας. Η παρουσία εδήματος είναι απαραίτητη για τη διάγνωσή της. Κύριε Πρόεδρε, από 5,89, να το γράψουμε αυτό. Πραγματικά η επέρταση, είπαμε, προηγείται πάντα της εμφάνισης της λευκοματουρίας. Είναι ο πρώτος δείκτης. Τα επίπεδα του ουρικού οξέως παραδοσιακά θεωρούνται προγνωστικός δείκτης, αποδείχθηκε ότι δεν έχει καθόλου καλή ευαισθησία και ειδικότητα. Ο GFR πράγματι, ενώ ο effective renal plasma flow παραμένει, σχετικά διατηρείται, είναι μειωμένος 30-40%. Και η παρουσία ειδήματος, είπαμε, που παλιά έμπαινε στην κλασική, αποτελούσε μέλος της τριάδας, μαζί με τη λευκοματουρία και την υπέρταση, έχει φανεί ότι δεν είναι καθόλου αξιόπιστος και δεν είναι απαραίτητος για τη διάγνωση. Το επόμενο. Σχετικά με τη χορήγηση ασπιρίνης για την πρόληψη της προεκλαμψίας ισχύει. Συστήνεται έναρξή της μετά τη 16η εβδομάδα της κύησης. Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής της. Ενδείκνυται μόνο σε γυναίκες μέτριου υψηλού κινδύνου, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καθυστέρησης ενδομήτριας ανάπτυξης του νεογνού. Τέλεια. Λοιπόν, είπαμε ότι ξεκινάμε νωρίς από την 8η εβδομάδα, γιατί τότε αρχίζει να σχηματίσει από τη 12η με 14η, γιατί δεν έχει νόημα αργά. Έχει ήδη σχηματιστεί ο πλακούντας, ολοκληρώνει το σχηματισμό του στις 18 με 20 εβδομάδες. Γενικά δεν έχει ένδειξη σε όλες τις γυναίκες, μόνο στις γυναίκες μέτριου υψηλού κινδύνου, αλλά μειώνει μεν την επίπτωση της προεκλαμψίας, αλλά δεν μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καθυστέρησης ενδομήτριας ανάπτυξης του νεογνού. Ούτε το κίνδυνο για γέννηση μικρού σωματικού βάρους έμβριο ή τη συχνότητα του πρόδρομου πλακούντα. Πραγματικά ευχαριστώ. Είναι ικανοποίηση. Έχουμε ακόμη μία ερώτηση. Άλλη μία ερώτηση. Έχει. Σχετικά με τη χορήγηση αντιπερτασκόπηση. Και μη βιάζεστε, έχουμε και ερωτήσεις μετά. Α, ναι, όχι, δεν θα κατέβαινα, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με τη χορήγηση αντιπερτασκών στην προεκλαμψία ισχύει. Συστήνεται συνήθως έναρξη αν η συστολική αρτηριακή πίεση είναι 150-160. Πιέσεις στόχος είναι συστολική 120-130 και διαστολική 80-90. Τα διουρητικά δεν αντεδείκνυται. Αναστολή του μετατρεπτικού ενζήμου της αγιοτενσίνης δύναται να χορηγηθούν μόνο μετά από την 28η εβδομάδα της κύησης. Μη μου τα χαλάσετε τώρα. Τέλεια. Πραγματικά, σε ειδικές περιπτώσεις ξεκινάμε πιο χαμηλά, τις οποίες θυμάστε, συνοσιρότητα της μητέρας, πολύ νεαρή μητέρα που ξεκίνησε πολύ χαμηλά και έχει συμπτώματα ή που έχει συμπτώματα που μπορούν να αποδοθούν στην υπέρταση. Συνήθως η πίεση στόχος είναι λίγο πιο ψηλά, γιατί έχει φανεί ότι για κάθε 10, υπάρχουν μελέτες που έδειξαν, κάθε 10 μιλιγκράμμα υδραργύρου μείωση της πίεσης της μητέρας,
Το βάρος του νεογνού μειώνεται κατά 175 γραμμάρια, ενώ δεν φαίνεται να παρέχει ουσιαστική προστασία. Το μόνο που είναι σίγουρο όταν θεραπεύσουμε την ήπια μέτρια υπέρταση είναι ότι μειώνουμε τη συχνότητα εμφάνισης βαριάς υπέρτασης και την ανάγκη για επιπλέον αντιπερτασικά. Τα διουρητικά, είπαμε, δεν ενδείκνυνται. Πρέπει πολύ πολύ σπάνια τα χορηγούμε στην έγκυο, διότι είδατε και ένα από τα εργαστηριακά ευρήματα μπορεί να είναι και ενδεικτικά αιμοσυμπύκνωσης. Παρά το εξεσημασμένο είδημα, πολλές φορές ο ενδαγιακός όγκος της μητέρας είναι συρρυκνωμένος. Γι' αυτό έχουν ένδειξη υπερφόρτωση σε υπνευμονικό είδημα. Και η αναστολή του μετατρεπτικού ενζήμου δεν ενδείκνυται σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στο τελευταίο ήμιση σχετίζονται με σημαντικές διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας στο έμβριο και της νεφρικής αρχιτεκτονικής και πιο πρόημα με διαταραχές στην καρδιά. Και είναι τερατογόνα. Ευχαριστώ πολύ. Άρα δεν είχατε κανένα λόγο να αποφύγετε την τελευταία ερώτηση. Όχι, δεν ήθελα να αποφύγω. Απλώς φοβήθηκα ότι περάσουμε τον όρο. Ερωτήσεις από το ακροατήριο. Ναι, συναδελφέ, όνομα και affiliation. Δεν ακούγεστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, ελάτε πιο κοντά να κάνετε την ερώτηση. Δεν είναι κακό. Ναι. Αρτηριακή υπέρταση. Το έμβριο υπολείπεται σε ανάπτυξη 5 ημέρες, υπερηχογραφικά, ημερολογιακά. Θα τη χαρακτηρίζετε υπέρταση κύησης ή προεκλαμψία και αν υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει ιστορικό, δεν θα τη χαρακτήριζα τίποτε. Εφόσον η μητέρα έχει μόνο υπέρταση, η οποία βρέθηκε τώρα, είναι 21η εβδομάδα, το έμβριο δεν υπολείπεται σημαντικά. Δηλαδή, θα μετρούσαμε και βάρος, θα μετρούσαμε και ποσότητα αμνιακού υγρού. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ανησυχούμε. Και πείτε μου και τι όρια πίεσης. Βρέθηκε υπέρταση. Α, μου τα αλλάζετε. Μιλάτε για ένα case report, δηλαδή, έτσι. Ναι. Γιατί προσθέτετε και κάποια άλλα. Επιγαστραλγία και κεφαλαλγία. Βέβαια, εάν η υπέρταση αναπτύχθηκε οξέως σε μια γυναίκα η οποία δεν έχει καθόλου ιστορικό, δεν ξέρουμε ούτε τον πρώτο μήνα, ούτε τον δεύτερο μήνα, ούτε τον τρίτο μήνα, τίποτα δεν ξέρουμε. Τώρα έρχεται. Θα τη θεράπευα την υπέρταση. Βέβαια, το υπέρ της γυναίκας αυτής είναι ότι μου μιλάτε για ένα έμβριο το οποίο έχει καλός. Και συνήθως σε πολύ βαριά προεκλαμψία το έμβριο δεν έχει καλός. Είναι δηλαδή συχνό, δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν γυναίκες με βαριά προεκλαμψία που έχουν καλά έμβρια και γυναίκες με ήπια προεκλαμψία που δεν έχουν καλά έμβρια. Θα την έθετα σε παρακολούθηση. Θα έβλεπα και όλα τα υπόλοιπα, θα έβλεπα τρασαμινά, σουρικό οξύ, αιμοπετάλια, λευκομαύρον 24ωρο, μόνο ότι είπατε ότι δεν έχετε μία τιμή. Και θα ήμουν έτοιμη αν φανεί ότι παρά τη ρύθμιση της υπέρτασης επιδεινώνεται, γιατί. Να σημειώσω ότι μέχρι και το 40% των γυναικών οι οποίες θα ανακάνουν εκλαμψία, βαριά προεκλαμψία και εκλαμψία και θα αναπτύξουν πολυληπτικούς σπασμούς, δεν έχουν υψηλή πίεση πριν τους σπασμούς, έχουν 140-90. Και θα ήταν οι γυναικολόγοι έτοιμοι για τον τοκετό. Ναι. Το 160 δεν θα τα άφηνα σε αυτή τη γυναίκα τη στιγμή που έχει κεφαλαλγία. Θα το θεράπευα. Τι θέλετε να πείτε. Όχι, η χρόνια υπέρταση όπως έδειξα μπορεί να επιπλακεί. Ναι, μπορεί να επιπλακεί από προεκλαμψία. Η προεκλαμψία και η υπέρταση σκύησης όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Η χρόνια υπέρταση μπορεί να επιπλακεί από προεκλαμψία. Αλλά όταν δεν έχεις περιορισμένα ευρήματα, πολλές φορές βέβαια για να πεις
πρέπει να περιμένεις και την εξέλιξη. Δεν είναι εύκολο να βάλεις τη διαφορική διάγνωση με το που βλέπεις μία άρρωστη, πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει καθόλου ιστορικό. Δεν ξέρουμε ούτε τι πίεση είχε πριν, ούτε τι πίεση είχε το πρώτο τρίμηνο και μας εμφανίζεται ξαφνικά την 21η εβδομάδα με μία υπέρταση. Εσείς τι κάνατε από όλα αυτά? Ναι, αυτό είναι. Αυτό που να μας ενημερώσετε μετά από κανένα δύο μήνες. Άλλη ερώτηση? Παρακολούθηση, λοιπόν, για να κάνουμε το συμπέρασμα. Το προνόμιο που δίνει το Προεδρείο στην υπόθεση, θα ρωτήσω ο κύριο Στόδης. Κυρία Παπαγιάννη, συγχαρητήρια καταρχήν για την παρουσία, για την ομιλία σας. Πείτε μου κάτι. Για μια ασθενή με προεκλαμψία, με λευκοματουρία και όλο το σύνδρομο, πόσο καιρό χρειάζεται η νεφρολογική παρακολούθηση μετά την έξοδο από το νοσοκομείο? Δηλαδή, τι θα ζητήσουμε ως νεφρολόγοι σε αυτή την κυρία που την είδαμε λίγες φορές μέσα στο νοσοκομείο, πήγαν καλά, έγινε το κετός. Δηλαδή, εμείς θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε? Ναι, αυτό κανονικά πρέπει. Κανονικά πρέπει μέχρι 12 εβδομάδες. Βέβαια, εάν όπως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στις 6 με 8 εβδομάδες έχουν αποδράμει τα πάντα, έχει επανέλθει η αρτηριακή πίεση στο φυσιολογικό, η νεφρική λειτουργία εννοείται ότι είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει καθόλου λευκοματουρία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το δούμε παραπέρα. Αλλά μέχρι να αποδράμουν αυτά. Άρα να λοιπόν ένα τρίμηνο. Ναι. Ένα τρίμηνο. Γιατί? Και στην περίπτωση που υπάρχει μια εμένουσα λευκοματουρία, σύσταση του επίπεδο για κάτω από ένα γραμμάριο. Σε αρκετούς, εκεί πάνω μπορούμε να συζητήσουμε ακόμη και την νεφρική βιοψία. Βεβαίως μια άλλη λευκοματουρία κάτω από ένα γραμμάριο ή να είναι η γυναίκα σε μια μόνιμη παρακολούθηση, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να εξελιχθεί. Ένα ποσοστό πιστεύω. Το είπαμε ότι σε ένα ποσοστό παραμένει μικρολευκοματινουρία κυρίως, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την προεκλαμψία. Και αυτό συσχετίζεται με παραμονή κάποιας ενδοθυλαϊκής δυσλειτουργίας, το οποίο βάζει τη μητέρα σε αυξημένους κινδύνους για επιπλοκές αργότερα στη από ζωή εκεί και μετά. Τώρα, επειδή όμως κάτω από ένα γραμμάριο ούτως ή άλλως κάποια θεραπεία δεν θα πάρουμε, ίσως βάλουμε, εφόσον επιτρέπεται, μόνο αναστολή του συστήματος ρενίνης. Τη βάζουμε αναστολή του συστήματος ρενίνης και την παρακολουθούμε. Και αν η λευκοματουρία επιδεινωθεί, τότε κάνουμε βίωση. Μάλιστα. Πείτε μας τώρα για κάτι άλλο. Μια ασθενής 30 ετών, η οποία εμφανίζεται μόλις συμπτωματολογία με υπέρταση ή λευκοματουρία, ρυθμίζεται όμως η πίεση καλά. Ναι. Είναι σταθερή κλινικά, έχει ένα ουρικό οξύ ανεβασμένο. Και οι συχνές επισκέψεις μας στην μευτική γυναικολογική κλινική και οι ερωτήσεις των γυναικολόγων είναι τι θα κάνουμε με το ορικό. Εσείς μόνο το ορικό το θεωρείτε παράγον κινδύνου που θα πρέπει να μας οδηγήσει σε το κετό ή συστήνετε κάτι άλλο? Μολονότι η υπερουριχαιμία προκαλεί ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, προκαλεί εφλεγμονή και προκαλεί οξυδιωτικό στρες. Από μόνο του το ουρικό οξύ. Τώρα, βέβαια, φαντάζομαι μιλάτε σε επίπεδα 6-6,5. Εκεί είναι αυτά που συναντούμε συνήθως. Δεν μιλάμε για τραγικές τιμές, γιατί δεν βλέπουμε τραγικές τιμές. Είπαμε, η μέρα σήμερα είναι κλινική μέρα. Είναι αυτό που συναντούμε συνήθως. Λοιπόν, όχι, δεν αποτελεί δείχτη. Μια άρρωστη η οποία ρυθμίζει καλά την πίεσή της. Έχει μια λευκοματουρία, εντάξει, ακόμη και όταν είναι βαριά και από μόνη της, είπαμε, η βαριά λευκοματουρία δεν βάζει ένδειξη στο τοκετό. Η μητέρα είναι ασυμπτωματική κατά τα άλλα. Το έμβριο αναπτύσσεται, θα περίμενα να φτάσει στις 37 εβδομάδες για να έχουμε και ένα καλό παιδί εκτός από μια καλή μητέρα. Έχετε κάποια απορία, κυρία Σκαλιώτη? Βλέπω κάτι γίνεται εκεί. Έχετε απορία? Βέβαια, το απόγευμα έχουμε και ανάλογο περιστατικό με την κυρία Σκουλαροπούλου που θα διευκρινιστούν ακόμη περισσότερο άλλες πτυχές. Και μια τελευταία θεωρητική ερώτηση, εφόσον δεν προκύψει άλλη ερώτηση από το ακροατήριο. Αυτή η growth factors που είπατε, placental growth factor και FLT. Αφού είναι τόσο πολύ προγνωστικά χρήσιμοι, ουσιαστικά όμως δεν θα βοηθούσαν σε τίποτα, δεδομένου ότι το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε αν βρίσκαμε θετικούς παράγοντες θα δίναμε λίγο ασπιρίνη. Αυτό κατάλαβα. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαγιάννη? Ναι, μπορούν βέβαια να βοηθήσουν στο εξής. Ακόμη όμως δεν έχει. Σίγουρα ο συνδυασμός τουλάχιστον δύο είναι καλύτερος, αυτό το 100% ευαισθησία και ειδικότητα που έδειξα. Βάλανε τους δύο μαζί. Και τον άγγιο γενετικό, το placental growth factor, και τον FLT. Έχει περισσότερη προγνωστική αξία από το ένα. Τι ακόμη δεν είναι πολύ καλά διευκρινισμένο, δηλαδή σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα μελλοντικά. Αν είναι καλύτερα
στον ορό η σταούρα ή δεν έχει σχέση, γιατί ο placental growth factor μετριέται και σταούρα. Ο FLT είναι πάρα πολύ μεγάλος, έχει μοριακό βάρος περίπου 100 κιλοντάλτων και δεν περνάει σταούρα, εκτός αν έχουμε βαριά νεφρική βλάβη. Και το κυριότερο, σε ποια ηλικία, όσο πιο πρώιμα ξέρουμε, να το πάω από εδώ, όσο πιο πρώιμα ξέρουμε ότι μια γυναίκα θα αναπτύξει προεκλαμψία, τόσο πιο στενά θα την έχουμε. Και επομένως, τόσο πιο πρώιμα θα επέμβουμε, και αυτό θα έχει κέρδος, μακάρι με αυτά τα μέτρα που έχουμε, τα αντιπερτασικά, τα αντιπιληπτικά, και επομένως θα έχουμε κέρδος σε ό,τι αφορά και τις επιπλοκές της μητέρας και του εμβρίου. Γίνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πολυκεντρικές μελέτες σχετικά με τους αγγειογενετικούς παράγοντες για να βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος να τους δούμε. Σίγουρα, όσο πιο νωρίς, τόσο πιο φτωχή είναι προγνωστική τους αξία. Δηλαδή, μπορεί να προλέγουν 5 εβδομάδες πριν την εμφάνιση του κλινικού συνδρόμου, αλλά προβλέπουν 2 μήνες, προβλέπουν λιγότερο 2 μήνες. Δηλαδή, η μέτρησή τους στο πρώτο τρίμηνο δεν έχει ακόμη, δεν έχει φανεί να έχει ισχυρή ευαισθησιακή ειδικότητα. Άρα, η έρευνα στρέφεται προς τα εκεί, στο να δούμε και να επιβεβαιώσουμε και τον καλύτερο συνδυασμό, γιατί υπάρχουν 4 αυτή τη στιγμή που μπορούμε να μετρήσουμε. Ο αυξητικός παράγοντας του πλακούντα, placental growth factor, ο αυξητικός παράγοντας των αγγειακών κυττάρων, vascular endothelial growth factor, ο FLT που είναι, ο διαλυτός FLT που είναι ανταγωνιστής σε αυτό των 2, και η διαλυτή ενδογκλίνη που είναι ανταγωνιστής του TGF-β1. Υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα αντιδραστήρια, το μετράμε κι εμείς, σε... είναι εύκολη μέθοδος με ELISA, να βρούμε τον καλύτερο συνδυασμό και τον καλύτερο χρόνο για να το χρησιμοποιήσουμε σαν screening test, τουλάχιστον στις γυναίκες υψηλού κινδύνου. Ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση από το ακροατήριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει ένα 20-λεπτό διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Τέταρτο. 17 λεπτά. Ναι.